είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για μας, διότι εμείς εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, ειδικά στην Αντιπεριφέρεια της Υγείας και σε συνεργασία πάντα με την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας, έχουμε ξεκινήσει και συνθέτουμε μια πολύ σημαντική ομπρέλα πρόληψης, μια ομπρέλα δράσεων για τον πολίτη, για τους πολίτες τους Πελοποννήσιους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε ήδη ξεκινήσει πολύ ζεστά με το πρόγραμμα της Ελλάδας κατά του καλκίνου και ήδη υπάρχουν η κινητή μονάδα στην Κορινθία και έπεται και συνέχεια σε αυτό το πρόγραμμα και στη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Τώρα είμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική δράση την οποία την ξεκινήσαμε πολύ ζεστά εδώ από την Αρκαδία, από την Τρίπολη. Από την καρδιά λοιπόν της περιφέρειας με την πρόληψη του δερματολογικού καλκίνου, δηλαδή του μελανόματος. Σε συνδυασμό πάντα και με την Γενική Διεύθυνση Υγείας αλλά και με τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, εδώ στον Ιατρικό Σύλλογο της Αρκαδίας, τον οποίο και ευχαριστούμε, μας διέθεσε δύο συναδέλφους δερματολόγους και έχουν ξεκινήσει τα ραντεβού εδώ στο Κέντρο Υγείας Τρίπολης. Έχουν ξεκινήσει τα ραντεβού αρκετά ζεστά, είναι γεμάτες οι αναμονές, οι λίστες. Και πάντα βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η δράση και όπως όλες θα είναι από εδώ και πέρα είναι με την συνεργασία της δερματολογικής εταιρείας, της ελληνικής δερματολογικής εταιρείας στα πλαίσια του Δερμάιου, έτσι λέγεται, Δέρμα και Μάιος, γιατί αυτό είναι ο μήνας με τις πρόληψεις κατά του καρκίνου του δέρματος. Όλες οι δράσεις από εδώ και πέρα θα υποστηρίζονται με επιστημονικές εταιρείες για να μπορεί να έχουν καλύτερη ποιότητα προς τους πολίτες μας. Να ευχαριστήσουμε πρώτα εδώ τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας για τη φιλοξενία εδώ σήμερα στο χώρο. Να ευχαριστήσουμε και τον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας για τους γιατρούς, τους δερματολόγους που μας παρέχει. Είναι σημαντικό για εμάς. Τα ραντεβού, όπως είπαμε, είναι γεμάτα. Ενδεχομένως να κλειστούν και άλλα. Θα εξαρτηθεί και από τη χρονική διάρκεια που γίνεται σε κάθε εξέταση. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να την επαναλάβουμε τη δράση. Να πω ότι παράλληλα σήμερα η δράση αυτή γίνεται και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, γίνεται στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και αύριο στο Κέντρο Υγείας Νεμαίας. Και στις 14 και 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί και στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, στο Κέντρο Υγείας Πύλου και στο Κέντρο Υγείας Γεργαλιάνου, αν δεν κάνω λάθος, και στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδα, στο Περιφερειακό Ιατρείο Μήλων και στο Κέντρο Υγείας Λιγουριού. Οπότε είναι μια συνολική δράση, θα γίνει και στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Δύο λόγια, αν υπάρχουν ή στατιστικά και τα κύρια αίτια που προκαλούν το καρκίνο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε όσους έχετε κατά καιρούς καταγράψει. Να πούμε πάντα ότι εμείς ως υπηρεσίες δημόσιας υγείας θα πρέπει να τονίζουμε την αξία της πρόληψης. Αυτό είναι ο ρόλος μας, αυτό θα πρέπει να επικοινωνούμε με τον κόσμο για την έγκαιρη διάγνωση, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, το έγκαιρο screening. Εμείς αν λέμε πάντα στον κόσμο τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνει για τον καρκίνο του δέρματος, για το μελάνωμα που είναι η πιο επιθετική του μορφή, το πώς θα πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα τις επικίνδυνες ώρες του ήλιου, πώς θα πρέπει να χρησιμοποιεί καθημερινά το αντιλιακό του, ακόμα και να αποφεύγει τις UV ακτινοβολίες τύπου solarium, να το πούμε και έτσι. Για όλα τα μέτρα, αυτά είναι τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να τονίζουμε. Στατιστικά στοιχεία δεν μπορώ να σας πω εγώ, θα πρέπει να τα αναφερθεί από την δερματολογική εταιρεία. Αυτοί κρατάνε κατά τόπου στα στατιστικά. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα η συμμετοχή του κόσμου στις προληπτικές δράσεις. Μετά το ραντεβού του, ο πολίτης συναντά στο ιατρείο τον δερματολόγο. Ο δερματολόγος παίρνει ένα αδρό ιστορικό και με βάση και τις οδηγίες της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας που μας έχουν δώσει και ειδικά φυλάδια για να μπορούν να συμπληρωθούν και καταγράφουν από εκεί και πέρα όποια δερματική βλάβη τους ανησυχεί. Γίνεται και μια ήπια χαρτογράφηση των σπήλων, των ελιών δηλαδή, και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι ύποπτο που ευχόμαστε να μην υπάρχει, οι δερματολόγοι μας εδώ αναλαμβάνουν την διαχείριση του περιστατικού σε συνεννόηση με την Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία και βέβαια με τους ιατρικούς συλλόγους. Ποια σύσταση θα κάνετε τώρα εν ώψη και καλοκαιριού? Η σύσταση δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό από το να πούμε, όπως είπε και πριν ο κ. Καμαρινόπουλος, αποφυγή τις ζεστές ώρες λοιπόν, του ηλίου, της ηλιακής ακτινοβολίας, χρησιμοποίηση του αντιλιακού. Και από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι εκτός από την ηλιακή ακτινοβολία που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ συχνό ως πρόβλημα με τους σπήλους, είναι και τα πολλά φυτοφάρμακα που πολλές φορές, γιατί είμαστε σε αγροτικές περιοχές και πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να παίρνουμε και μέτρα προστασίας και από την επαφή από αυτά τα φυτοφάρμακα. Πώς επηρέασε και η σκόνη τις τελευταίες ημέρες δερματολογικά τον κόσμο? Θα μπορούσε να επηρεάσει, αλλά όχι τόσο όσο θα έπρεπε, όσο τέλος πάντων πιστεύει ο κόσμος. Δεν ήταν τόσο
πολύ τα δερματολογικά. Γενικά που έχουμε έτσι και μια σφιγμομέτρηση από τις μονάδες υγείας, θα μπορούσε να έχει κάνει και κάποιους ερεθισμούς, κάποιες αλλεργίες, αλλά δεν εμφανίστηκαν τόσα πολλά. Περισσότερο ήταν οφθαλμολογικά τα περιστατικά και εισπνευστικά, πνευρολογικά σε άτομα που είχαν πρόβλημα.